Ευρωπαϊκές δυνάμεις κατανοούν ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτοξεύει τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Δείτε στον περίβολο του κτηρίου του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες που αγροτοπαραγωγοί διαδηλώνουν ενάντια στην ΚΑΠ. Με αυτή τη στρατηγική, την πράσινη μετάβαση, το χρηματιστήριο της ενέργειας, το Ταμείο Ανάκαμψης που όλοι σας ψηφίσατε, θησαυρίζουν οι αγροτοβιομήχανοι και τα σούπερ μάρκετ, ξεκληρίζοντας τους βιοπαλλεστές αγρότες. Τα δημοσιονομικά όρια σας λάστιχο όταν δίνετε 50 δις στην Ουκρανία. Κοροϊδία και επαναδιαπραγμάτευση της ΚΑΠ που επικαλούνται κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί με ορισμένες αναβολές επιμέρους μέτρων και ελέγχων δεν μπορούν να βγουν οι βιοπαλλεστές αγρότες από τη φτώχεια και τα διέξοδα. Ο αντιλαϊκός στόχος σας είναι να διασώσετε και να διαιωνίσετε την ΚΑΠ από την οργή των αγωνιζόμενων αγροτών. Αυτοί όμως συνεχίζουν και στην Ελλάδα διαδηλώνοντας με τους εργάτες στην απεργία την Τετάρτη, απαιτώντας ουσιαστική ανακούφιση με αφορολόγητο πετρέλαιο, ρεύμα στα 7 λεπτά, αποζημιώσεις για τις πλημμύρες και τις καταστροφές, εγγυημένες τιμές ενάντια στην ΚΑΠ και την ακρίβεια Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων.